Να πάμε στην κυρία Ντόρα Ψαλτοπούλου, είναι καθηγήτρια επιδημιολογίας. Τη βλέπουμε, την καλημερίζουμε. Γεια σας, κυρία Ψαλτοπούλου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Έχουμε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα της ευλογίας των πιθήκων εδώ στη χώρα μας και υπάρχει έτσι, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Μια υπάρχει αυξημένη επαγρύπνηση και ερωτηματικά. Πρέπει να ανησυχούμε. Υπάρχει, αλλά υπάρχει και επαγρύπνηση. Αλλά υπάρχει ανησυχία μεγάλη στον κόσμο. Ρωτάει ο κόσμος πολύ. Πράγματι, αυτός ο ιός έχει αυτή τη στιγμή εξαπλωθεί σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο και μέχρι στιγμής έχουμε πάνω από 1000 επιβεβαιωμένα περιστατικά σε όλο τον κόσμο, σε μη ενδημικές περιοχές, γιατί οι ενδημικές περιοχές είναι στην Αφρική, σε μη ενδημικές πάνω από 1000 και προηγείται η Μεγάλη Βρετανία ήδη 300 κρούσματα, η Ισπανία και η Πορτογαλία με πάνω από 150 κρούσματα η κάθε μία. Επομένως, έχουμε βέβαια και σε άλλες χώρες. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Αμερική και Καναδά και Αυστραλία. Επομένως, εκεί έχει εντοπιστεί και τα βασικά ερωτήματα που έχουν οι επιστήμονες και μας φέρουν σε επαγρύπνηση είναι πώς έφυγε από αυτό το ενδημικό περιβάλλον και μετακινήθηκε σε μη ενδημικές χώρες και πώς έγινε αυτή η ταυτόχρονη μετάδοση σε αυτές τις χώρες και σε άτομα τα οποία δεν φαίνεται να έχουν απαραίτητα το ένα με το άλλο κάποια στενή απαραίτητα τα επαφή μεταξύ αυτό τους. Που λέτε, κυρία Ψαλτοπούλου, σημαίνει ότι μπορεί να δούμε και περισσότερα κρούσματα στη χώρα μας. Είναι κάτι που αναμένεται στις επιστήμονες. Ακόμα δεν έχει σταματήσει αυτή η αλυσίδα. Μπορεί να δούμε και περισσότερα περιστατικά και να πούμε άλλη μια φορά ποιοι είναι οι τρεις βασικοί τρόποι μετάδοσης. Ο πρώτος είναι δερματικά, μέσω στενής επαφής ή και σεξουαλικής επαφής από τα άτομα τα οποία ήδη πάσχουν από το νόσημα αυτό. Δεύτερον, ίσως σπανιότερα γενός, αλλά δεν πρέπει να αποκλειστεί αυτός ο τρόπος και γι' αυτό όταν ερχόμαστε σε επαφή με άτομα που νοσούν πρέπει να φοράμε μάσκα οι ειδικές ομάδες γιατροί και ιατριών νοσηλευτικό προσωπικό και το τρίτο είναι μέσω των κλίνων σκεπασμάτων των πετσετών, δηλαδή άψυχων αντικειμένων τα οποία χρησιμοποιούν τα άτομα που νοσούν και βέβαια και στις περιοχές ενδημικές από τα ίδια τα ζώα γιατί είναι μια ζωονόσος η οποία έχει μεταπηδήσει στον άνθρωπο. Έτσι είναι καταρχήν οι τρόποι μετάδοσης. Τώρα ποια είναι τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα είναι πυρετός και είναι και τα δερματικά εξανθήματα που παρόλο που θεωρούμε και γενικά ξέρουμε ότι είναι από την κορυφή μέχρι τα νύχια, δερματικά εξανθήματα, πίον σπυράκια, τα οποία κάνουν τον κύκλο τους και τελικά φτάνουν και εξαφανίζονται μετά από 20 μέρες και γι' αυτό πρέπει να απομονωθεί το άτομο αυτό τις 20 μέρες. Ίσως υπάρχουν αρκετές αναφορές ότι αυτοί τα περιστατικά εμφανίζονται μόνο με εξανθήματα στην περιγεννητική περιοχή και όχι αμέσως όλα τα γενικευμένα εξανθήματα και γι' αυτό θέλει ίσως και περισσότερο έλεγχο και καταρχήν σε αυτή την περιοχή. Κινδυνεύουν περισσότερο τα άτομα που έχουν επισκεφτεί περιοχές της Αφρικής ή τα άτομα που έχουν έρθει σε επαφή με τα άτομα που νοσούν. Πάντως το συγκεκριμένο κρούσμα ήρθε από την Πορτογαλία. Είχε ένα ταξίδι στην Πορτογαλία και επέστρεψε. Σωστά. Περιοχές όπως η Μεγάλη Βρετανία που πλέον έχει γίνει υποχρεωτική η δήλωση αυτής της νόσησης αλλά και η Ισπανία και η Πορτογαλία πράγματι έχουν τα περισσότερα περιστατικά. Κυρία Ψαλτοπούλου, επειδή θα έχουμε τουρίστες τώρα, έχουν ξεκινήσει ο τουρισμός και τα λοιπά, στο αεροπλάνο ας πούμε κολλάς, άμα κάθεται δίπλα στο τοιό, μπορεί να μην το ξέρει ο άνθρωπος, δεν είναι υποχρεωτικό ότι το ξέρει. Σωστά. Κοιτάξτε, είπαμε ότι η αερογενής μετάδοση είναι πολύ πιο σπάνια και θα πρέπει να έχουμε πολύ πιο στενή επαφή. Δεν είναι σαν τον κορονοϊό να το θέσουμε ότι μπορεί με μικρά σταγονίδια να μετακινηθεί έστω και σε ένα μέτρο. Θέλει στενή στα επαφή. Στα δοκιμαστήρια, στα ρούχα, επειδή είπατε για κλινοσκεπάσματα, οπότε κουβέρτες. Αν πάει ένας άνθρωπος και δοκιμάσει ένα ρούχο και το βάλεις εσύ μετά, κολλάς. Κοιτάξτε, λέμε τώρα για πετσέτες και σεντόνια που υπάρχει μία τριβή. Τριβή στην ουσία. Να πω το θετικό ανάμεσα σε όλα τα αρνητικά, το οποίο το γνωρίζουμε γενικά, αλλά επειδή πάντοτε σκεφτόμαστε τον κορονοϊό, ότι σε αυτά τα 1000 τα περιστατικά, τα μη ενδημικά, δεν λέω για την περιοχή της Αφρικής, ακόμα δεν έχουμε ακούσει κανένα θάνατο. Επομένως, βεβαίως μιλάμε για νόσεις, για ένα νόσημα το οποίο δεν είμαστε συνηθισμένοι. Τα άτομα πρέπει να απομονωθούν. Έχουμε αντιϊκά φάρμακα, φάρμακα για συμπτωματική θεραπεία και εμβόλια για τα άτομα που είναι κοντά
με αυτό, αλλά είναι, αυτοί που μπορεί να νοσήσουν περισσότερο είναι ανοσοκατασταλμένοι, τα παιδιά και οι έγκυες, αλλά ευτυχώς ακόμα δεν έχουμε κανένα θανατηφόρο κρούσμα, και το οποίο είναι αρκετά, δείχνει σημαντικό, μια αρκετά θετικό, μεγαλύτερη διαφορετικότητα από την επιδημία του κορονοϊού. Κυρία Ψαλτοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Σας καλημερίζουμε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας για ακόμη μια φορά.